μπορείτε να με ακούσετε, γιατί είναι πάρα πολύ έντονος ο ήχος από τους κινητήρες. Όπως σας έλεγα, λοιπόν, είναι το πρώτο κύμα απογειώσεων για την άσκηση Νίωκος. Είναι η μεγαλύτερη άσκηση αεροπορική αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Γίνεται εδώ στην Ελλάδα, στην Ανδραβίδα, στην 117 πτέρυγα μάχης. Με πάρα πολλά σενάρια, παιδιά, αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις, συνοδεία αεροσκαφών, υπάρχουν σενάρια προστασίας υψηλών στόχων και βεβαίως γίνονται σε όλο το FIR Αθηνών. Αυτή το συγκεκριμένο κύμα που απογειώνεται τώρα θα επιχειρήσει στην περιοχή του Ιωνίου και του Μυρτώου Πελάγους. Υπάρχουν όμως νόταμ και στο Ανατολικό Αιγαίο, διότι και εκεί γίνονται σενάρια της άσκησης και βεβαίως συμμετέχει και το πολεμικό ναυτικό, συμμετέχει Μάλιστα. και ο στρατός σειράς αλλά και οι ειδικές δυνάμεις. Σταυρό, είναι μια διακλαδική άσκηση, αυτό που είναι πίσω σου, έχει γίνει θεσμός πια. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι Ραφάλ, τι είναι? Είναι Ραφάλ, παιδιά, είναι Ραφάλ από το Κατάρ. Τα συγκεκριμένα, από άλλη Κατάρ. Μια τετράδα Ραφάλ, ακριβώς. Έχει τη χαρακτηριστική παραλλαγή το Ραφάλ του Κατάρ. Και αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι στη φετινή άσκηση ξεχωρίζουν. Ξεχωρίζουν και τα Ραφάλ, διότι είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές. Είναι τα ελληνικά, τα γαλλικά και τα καταριανά Ραφάλ που δίνει τη δυνατότητα, όπως καταλαβαίνετε, στους αξιωματικούς και τους επιτελείς της αεροπορίας. Θα δοκιμάσουν τα αεροπλάνα αυτά σε όλες τις συνθήκες, σε όλα τα δυνατά σενάρια που μπορούν να παίξουν. Και βεβαίως υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και από F-16.